ξεκίνησα το 2023. Σε κάτι vlog μας λέει. Ξεκίνησα να βλέπω βιντεάκια σε μια πλατφόρμα που λέγεται YouTube. Μια συνάντηση. Ναι, έχουν το ίδιο όνομα. Λοιπόν, δεν ξέρω. Θα ξαναπέσω για ύπνο σήμερα και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog μας, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα είναι 5 Δεκέμβρη, θα σας έχω διήμερο αφού είδατε εχθές το τι μου. Οπότε θα σας έχω δύο μερούλες για να μην χάσουμε τις μέρες στο vlog μας, να είναι όλες. Σηκώθηκα 7 παρατέταρτο με μια γραμμή εδώ, φανταστείτε τι ύπνο έχω κάνει. Και είπα ωραία να σηκωθώ, να πιω έτσι λίγο καφεδάκι πριν ξυπνήσουν τα παιδιά, και με το που κάθομαι στον καναπέ μου τον καφέ μου και έβγαλα το πλάνο του δέντρου, γι' αυτό και δεν έβγαλα τίποτα άλλο, ξύπνησε το μικρό και λέω δεν είχα ούτε 5 λεπτά να πιω 5 γουλιές καφέ βρε αδερφέ, λίγο να ανοίξω το μάτι πρώτα. Τέλος πάντων, είναι στον καναπέ τώρα και βλέπει ειδήσεις. Σε λίγο θα ξυπνήσω και την Αναστασία, να ετοιμαστούμε να πάει σχολείο. Έρχεται και η αγαπημένη μου να καθαρίσουμε το σπίτι σήμερα. Και πρέπει να πάω να πάρω και δύο δωράκια. Ένα για τη φιλενάδα της Αναστασίας και ένα για τη συμμαθήτρια της Αναστασίας, που γιορτάζουν τις επόμενες μέρες και θα κάνουν έτσι τα γιορτογενέθλια. Σήμερα το μενού έχει ψαράκια. Μου είχε δώσει ο μπαμπάς μου κάτι σαβρίδια, τα οποία εγώ γενικά δεν τα πολύ συμπαθώ. Αλλά ήταν φρέσκα και έτσι τα έβγαλα για να τα κάνω. Θέλω ένα καθάρισμα, γιατί δεν μου το δίνει καθαρισμένα, δυστυχώς. Θα ήταν πολύ ωραία άμα ήταν και καθαρισμένα. Θα τα καθαρίσω να τα ψήσω στο φούρνο. Αυτά γίνονται πιο ωραία τηγανιτά, εγώ δεν τηγανίζω καθόλου. Και αυτά. Έχω σίγουρα πλυντήριο σήμερα, γιατί θα βγουν και πετσέτες. Θέλω να λουστώ κιόλας. Να πάμε να πάρουμε και τα δώρα. Μήπως έχουμε και λίγο για περπάτημα, σε ελπίσουμε να μην βρέχει σήμερα, δεν ξέρω τι καιρό θα κάνει. Και ναι, πάμε να ξυπνήσουμε την Αναστασία, να ξεκινήσουμε τη μέρα. Α, τα Advent καλέ, να ανοίξουμε τα Advent. Ας ανοίξω το δικό μου. Μέρα 6. Να, κραγιόν. Από την εταιρεία R... Δεν έχω ξυπνήσει. RMS... Κραγιονάκι. Α, κοιτάτε τι ωραίο. Νουτ. Πολύ ωραίο. Τέλειο. Ανοίξουμε και τις μικρές. Έλα, Ισαβέλα, να ανοίξουμε το Advent σου. Α, χελωνάκι. Εν τω μεταξύ είναι όλα μου. Έχει ένα χελωνάκι. Ναι. Χελώνα. Ναι. Κοίτα αυτή τη γλυκούλη που είναι. Έλα, πάτε. Τέλεια. Θα σηκωθεί και η Αναστασία να ανοίξει το δικό της μετά. Νούμερο 6 από Love Potion. Να ανάψουμε εδώ, να μου σχομερίσει το σπιτάκι μας. Να το αφήσει εξής. Α, αυτό είναι χριστουγεννιάτικο τελείως. Είναι τύπου μελομακάρονο, cookies, δεν ξέρω. Πάρα πολύ ωραίο. Κάτι καφέ είναι σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Θα το αφήσουμε να λιώσουμε. Να μας χωμηρίσει το σπιτάκι μας. Πάμε να ξυπνήσουμε την Αναστασία, να την πάμε σχολείο, να γυρίσουμε, να έρθει η αγαπημένη, να φτιάξουμε και τα ψάρια του μεταξύ. Όλα μαζί, ξέρετε. 5-6 δουλειές ταυτόχρονα. Έχω βάλει τόστ για τα κορίτσια και θα ρίξω. Αυτό είναι 750, οπότε θα ρίξω 20 σταγόνες και άλλες 20 μετά. Να ξεκινήσουμε από σήμερα. Πάμε. Μία. Τέλεια. Φανταστείτε ότι δεν έφυγε ούτε καν από το σωληνάκι όλο, οπότε κρατάει πολύ καιρό. Κλείνουμε, ανακατεύουμε και πίνουμε. Δεν έχει γεύση στο νερό, πολύ βασικό για μένα, γιατί αν άλλαζε τη γεύση δεν υπήρχε περίπτωση να το πιω. Και θα πιω και τα δύο προβιωτικούλια μου, για να δω θα μπορέσω να τα καταπιώ. Live δοκιμή. Εντάξει, μια χαρά καταπίνονται. Πάμε να φτιάξουμε το τόστ για την Αναστασία, να της βάλω και μανταρίνια και του μικρού, έτοιμα, και πάμε να ανοίξουμε το Advent της. Το
το νούμερο 6. Η Ισαβέλα κέρδισε χελονάκι. Μολύβι χιλιών, για να δω. Μαμά. Πολύ ωραίο. Μαμά. Έτοιμη να πάμε την Αναστασία. Το κραγιόν, επειδή το έβαλα, δεν είναι κραγιόν, είναι σαν λιμπάλμ. Αφήνει έτσι πολύ ελαφρύ χρωματάκι. Τέλειο, μου αρέσουν εμένα αυτά για τα καθημερινά. Πάμε να δείτε τώρα το κλιπάκι της ημέρας. Μα εικόνα, προτάσεις προσωποποιημένες για δώρα τώρα τα Χριστούγεννα σε όλη την οικογένεια και φίλους. Και πάμε την Αναστασία σχολείο και επανερχόμαστε να δω τι θα κάνουμε τα ψάρια. Δεν έχω καθόλου όρεξη να τα καθαρίσω. Στο σημερινό προγυρισμένο κλιπ θα σου δείξω φανταστικές προτάσεις δώρων για τα Χριστούγεννα από το αγαπημένο Μα εικόνα. Όλοι ξέρουμε ότι στο Μα εικόνα μπορούμε να βρούμε τα πάντα, να τα προσωποποιήσουμε, να τα κάνουμε δωράκι σε αυτούς που αγαπάμε, αλλά να καλύψουμε και τους πάντες. Μικρά παιδιά, μεγάλους, παππού, γιαγιά, δάσκαλο, κατοικίδιο. Πραγματικά μπορείς να φτιάξεις δωράκια για όλους. Πάμε να σου δείξω τις δικές μου προτάσεις για τα Χριστούγεννα και φυσικά κάτω στο κουτί περιγραφής θα βρεις το link για να μπορέσεις να φτιάξεις και τα δικά σου. Ξεκινάω με δύο απλές προτάσεις που είναι στολιδάκια. Εμείς φτιάξαμε ένα για τον Τζάρλι μας. Θα το δώσω στην αδερφή μου για να το κρεμάσει στο δέντρο της. Αλλά και ένα με plexiglass χρυσό για το δάσκαλό μας, όπου πραγματικά έχει άπειρα σχέδια και στα ξύλινα αλλά και στα plexiglass για να διαλέξεις αυτό που θες. Έχει για τον ονό, για την ονά, για τον παππού, για τη γιαγιά. Πραγματικά έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Και οι ποιότητές τους είναι φανταστικές. Δεύτερη πρόταση είναι κούπα για τη γιαγιά μας. Βάζουμε και φωτογραφίες και εδώ και εδώ. Εγώ έβαλα μία κενή για να μπορέσω να σας τη δείξω. Αλλά και εδώ βάζετε φωτογραφίες των παιδιών. Και μπορείς να βάλεις και μία αφιέρωση που θέλεις εσύ. Εμείς γράψαμε «Σε αγαπάμε πολύ, γιαγιά». Οι κούπες φυσικά έρχονται και σε κουτί μέσα προστατευμένες, αλλά και σε ένα κόκκινο πουγγί που μπορείς να του βάλεις και μία ωραία χρυσή κορδέλα. Και είναι έτοιμο και το περιτύλιγμα. Εννοείται ότι στο My εικόνα έχει και συσκευασία δώρου που αν θες την κλικάρεις και το κάνουν extra grande από μόνοι τους. Συνεχίζω με ένα φανταστικό φωτιστικό. Σας έχω ξαναδείξει φωτιστικά από το My εικόνα και είναι πραγματικά υπέροχα. Εμείς το πήραμε για τον παππού και γράφει πάνω χρόνια πολλά παππού. Το πατάς και αλλάζει χρωματάκια. Εμένα μου αρέσει το πράσινο να σας πω την αλήθεια. Και έτσι διακοσμείς πάρα πολύ εύκολα το χώρο σου και είναι και πάρα πολύ super για δώρο. Για τον παππού και τη γιαγιά, ας τους πάρουμε και κάτι διαφορετικό φέτος. Κοιτάξτε πόσο ωραίο. Μπορείτε να γράψετε ό,τι αφιερώσεις θέλετε ή να γράψετε και τα ονόματα της οικογένειάς σας. Στο My εικόνα φυσικά θα βρεις και υπέροχες ατζέντες και πλάνερ για να μπορέσεις να κρατήσεις τους πάντες οργανωμένους. Φυσικά το προσωποποιείς με το όνομα και έχει πάρα πάρα πολλά σχέδια για να διαλέξεις. Εμένα με βολεύει αυτό εδώ το πλάνερ, σε αυτό εδώ το μέγεθος, είναι το Α5. Έχει όμως και μεγαλύτερο, Α4, που είναι μεγάλο. Για να μπορέσεις να οργανώνεις όλη την εβδομάδα σου, είναι εβδομαδιαίο το συγκεκριμένο. Και πραγματικά επειδή το παίρνω πάρα πάρα πολλά χρόνια, έχω να πω ότι όσοι θέλετε να οργανωθείτε, πάρτε ένα τέτοιο. Τέλος, κράτησα το φανταστικό προσωποποιημένο παραμύθι για τους μικρούς μας φίλους, για νηψάκι, για βαφτιστηράκι, για το παιδάκι σας, για όποιον θέλετε. Έχει πάρα πολλές χριστουγεννιάτικες ιστορίες και όχι μόνο για να διαλέξετε πού θα πρωταγωνιστεί το παιδάκι σας. Εμείς διαλέξαμε για την ανιψιά μου τη Μαριέτα και το φως των γιορτών. Και έχει μέσα πάρα πολύ μεγάλη ιστορία όπου αναφέρεται με το όνομά της, αναφέρεται, έχει τα χαρακτηριστικά της, ότι είναι μελαχρινή, ότι είναι ξανθιά, διαλέγεις δηλαδή πώς θα είναι φτιαγμένος ο ήρωας του παραμυθιού, ανάλογα με το πώς είναι το παιδάκι και φτιάχνουν ολόκληρο παραμύθι που πραγματικά στην ηλικία που είναι τώρα και η Ισαβέλα αλλά και η Μαριετούλα μου θα το χαρούν πολύ. Αυτές ήταν οι προτάσεις μου για δωράκι πραγματικά σε όλους, σε δάσκαλο, σε κατοικίδιο, στον παππού και τη γιαγιά, στο παιδάκι που μπορεί να έχει το ανιψάκι σου, το βαφτιστηράκι σου, σε όποιο πραγματικά θέλεις. Έχει πάρα πολλές επιλογές, έχει και άλλα πράγματα που μπορείς να διαλέξεις. Βρες τα κάτω στο κουτί περιγραφής και πρόλαβέ τα να τα προσωποποιήσεις και να τα χαρίσεις με πολύ αγάπη. Πήγαμε την Αναστασία, γυρίσαμε, δεν έχει έρθει η αγαπημένη μου ακόμα, θα έρθει σε λίγο. Αλλά ήρθα να σας πω ότι βρήκαμε στο Madame Figaro την πούδρα της MD, η οποία είναι φανταστική. Και πραγματικά δεν μπορώ να τη βρω πουθενά, ούτε σε κανένα ηλεκτρονικό κατάστημα, τη βρίσκω μόνο στα περιοδικά. Μου το είχε στείλει και μια κοπέλα στο Instagram και σταμάτησα τώρα στο περίπτερο γιατί μου τελειώνει η δικιά μου. Λέω θα την προλάβω. Παιδιά, είναι από τις καλύτερες πούδρες, έρχεται και με σφουγγαράκι μαζί. Όσοι την παίρνουμε, τρέξτε το Madame Figaro του Οκτωβρίου.
Φανταστείτε. Θα διαβάσουμε και το περιοδικούλι μετά. Λοιπόν, σας κλείνω. Πάω να έρθει η αγαπημένη να ξεκινήσουμε το καθάρισμα και να πάω να καθαρίσω και το ψάρι. Έτοιμο το σπίτι, έτοιμα τα φαγητά, έβρασα και ριζάκι και κολοκύθια, έβαλα το στεγνοτήριο, έφυγε και η αγαπημένη μου και πάμε να πάρουμε τα δώρα, γιατί θέλω να είναι εκεί η φίλη μου που έχει το μαγαζί και όχι ο άντρας της, γιατί συνεννοούμε λίγο καλύτερα για τα δωράκια και να γυρίσω να κάνω μπάνιο. Καλημέρα! Δωράκια έτοιμα, πάμε σπίτι να λουστώ, να κάνω το μπανάκι μου, να κάτσουμε λίγο και να πάμε να πάρουμε την Αναστασία. Έτοιμη, θα βάλουμε και τα άλλα patches που βρήκαμε χτες στο Advent. Ακούτε εδώ στεγνοτήρια και δεύτερο πλυντήριο που μπήκε με πετσέτες και τα λοιπά. Τα είναι ροζ με εκχύλισμα φράουλας. Οπότε πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, πάμε να κάνω λίγο δουλίτσα στον υπολογιστή. Όλα είναι έτοιμα, έχω καθαρίσει και τα ψάρια. Ας ελπίσουμε να μην έχει μείνει κανένα κοκαλάκι, γιατί τα σταυρίδια έχουν και μικρά κόκαλα και τα φοβάμαι. Προσπάθησα να καθαρίσω όσο πιο καλά γίνεται της Ισαβέλας, γιατί η Αναστασία καθαρίζει και μόνη της, δεν έχει θέμα. Οπότε πάμε να κάνουμε λίγο δουλίτσα στον υπολογιστή και τα λέμε μετά. Έβγαλα τα patches, τελείωσα τη δουλειά μου στον υπολογιστή, μίλησα και με τη φιλενάδα μου στο τηλέφωνο. Αυτά τα patches τα ροζ δεν μου αρέσανε. Είχαν αυτό το υλικό που γλιστράει, που είναι πολύ βαριά και πέφτανε όλη την ώρα και μου σπάσαν τα νεύρα. Ενώ τα άλλα, τα προχθεσινά, τα μπλε ήταν καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε λιγάκι, να περάσει η ώρα και να πάμε να πάρουμε την Αναστασία. Φάγαμε, ωραία ήτανε, πάμε να διαβάσουμε τώρα και να πάμε μετά γυμναστήριο. Έχει η Αναστασία πρώτα, μετά γυρίζει και μετά φεύγουμε με το μικρό για να γυρίσουν μετά να κάνουν τις μπανάρες τους και όλα αυτά. Το μικρό μου κοιμήθηκε, η Αναστασία μου διαβάζει και ήρθε η ώρα για δίπλωμα του δεύτερου στελεχού. Ήρθε η φιλενάδα μου, πήρε την Αναστασία, ξύπνησε και το μικρούλι, δεν κοιμήθηκε πολύ, μια μισή ώριτσα περίπου. Βλέπουμε τώρα εδώ στο δωμάτιο My Style Rocks, η μικρή βλέπει παιδικό, τρώει και το σνακ της, τυράκι με φρυγανιά, ουάσα και μιλαράκι. Και θέλω να συνεννοηθώ με την Αναστασία, θα μου στείλει μήνυμα, γιατί κάνουν παραπάνω προπονήσεις τώρα, γιατί έχουμε την παράσταση μες στο Δεκέμβρη. Οπότε μπορεί να τελειώσει μισή ώρα πριν πάει η μικρή γυμναστήριο. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε τελειώσει το διάβασμα γιατί είχε αρκετά για αύριο και δεν προλάβαμε. Οπότε θα έχουμε διάβασμα και μετά. Το βράδυ έχω μελέτα, αλλά πραγματικά δεν έχω καθόλου όρεξη για αυγό. Και μετά το ψάρι, το οποίο δεν ήταν αρκετό για να με χορτάσει, νομίζω ότι θα πάρουμε καλαμάκι κοτόπουλο με ωραία σαλατούλα σήμερα. Και τα κορίτσια με πατατούλες, πιτούλες κτλ. Για να χορτάσουμε λίγο. Και ελπίζω αύριο που έχω ζύγισμα να μην γίνει το χιλιοζύμι. Αν και είμαι και αδιάθετη, είχα περάσει και ένα τριήμερο στην Αθήνα, οπότε δεν έχω πολλές ελπίδες για αύριο. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε να συνεννοηθώ με την Αναστασία, να πάμε και το μικρό γυμναστήριο. Πάμε να συνεχίσουμε τη μέρα, γιατί έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε. Γύρισε η Αναστασία, ήρθε η ώρα να διαβάσουμε λίγο μαζί ιστορία. Σας έχω πει πόσο συχαίνω με την ιστορία της Πέμπτης. Είναι άθλια. Άθλια. Δεν μπορώ. Βασικά δεν μπορώ καθόλου τα διαβάσματα, έχω κουραστεί. Θέλω να σταματήσουμε για τα Χριστούγεννα. Πιο πολύ για να σταματήσουμε να διαβάζουμε και να γράφουμε τεστ. Έχουμε ξεκυλιαστεί στα τεστ το τελευταίο διάστημα, γιατί παίρνουν τώρα και βαθμούς και αφήστε να πάνε. Σήμερα έχουμε το 13ο μάθημα λοιπόν. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και την νομοθεσία. Σκασίλα μας. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα μάθουμε.
Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λιγάκι, γιατί έχει και το μικρό γυμναστήριο σε λίγο, για να πάμε να πάρουμε καλαμάκια το βράδυ. Ναι. Καλαμάκια κοτόπουλο. Ναι. Έχει το μενού. Ωραία. Εντάξει, ωραία. Πάμε. Αφήσαμε το μικρούλι γυμναστήριο, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα τα διαβάσματα, γιατί έχουμε και επανάληψη στη φυσική, γιατί αύριο θα κάνουν προφορικό τεστάκι τέλος πάντων, οπότε πρέπει να ξανακάνουμε έτσι λίγο επανάληψη. Πάμε να πάρω ένα δώρο, γιατί γιορτάζει η φιλενάδα μου τη Δευτέρα, να το έχω έτοιμο, και να πάρουμε και καλαμάκια, να τα έχουμε μετά για το βράδυ, να κάνουν μπάνιο τα κορίτσια, να διαβάσουμε τη φυσική και να φάμε. Πήρα και το δωράκι μου, μια πολύ ωραία μπλούζα, ροζ φούξια, είναι και ξαμπιά η φλενάδα μου, θα της πηγαίνει πολύ. Πάμε τώρα να πάρουμε το μικρό και να γυρίσουμε σπίτι, να κάνουμε μπάνια, να διαβάσουμε, να φάμε. Επιστρέψαμε, έκανα μπάνιο το μικρό, κάνουν τώρα λίγο τσάι μέσα, παίζουν έτσι, τους έριξα και ένα bath bomb, να κάνει μπάνιο και η Αναστασία. Και έχω πάρει εδώ τα βιβλία για να διαβάσουμε φυσικά. Το πεπτικό σύστημα έχουν και τα δόντια μας. Αδαμαντίνες, οδοντίνες, πολυφούς κτλ. Αυτά έχουμε να κάνουμε επανάληψη. Και πιο μετά θα φάμε και τα ωραία σουβλάκια μας. Οπότε κάπου εγώ θα σας κλείσω, γιατί θα τα πούμε πάλι αύριο. Θα σας αφήσω τελευταίο πλάνο τα σουβλάκια. Νικολάου σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζατε, να είστε γεροί και ευτυχισμένοι και εύχομαι σήμερα να περάσετε τελεία. Σηκώθηκα 6 ώρα και άμα σας πω γιατί σηκώθηκα 6 ώρα θα γελάτε, αλλά θα σας το πω για να γελάσετε. Είχε πάρει χτες η μικρή το τάμπλετ και έπαιζε και έβαλε ξυπνητήρι στις 6 ρε παιδιά, δηλαδή δεν το έχει μοίρα μου να κοιμηθώ πάνω από τις 6 ώρα. Κάτι θα συμβεί, κάτι θα γίνει και θα με ξυπνήσει κάτι στις 6. Οπότε ναι, έβαλε η Ισαβέλα ξυπνητήρι στο τάμπλετ, το οποίο φόρτιζε δίπλα μου γιατί το έβαλε να φορτίσει και χτύπησε 6 ώρα παιδιά, θα τρελαθώ. Τέλος πάντων δεν πειράζει, σηκώθηκα και έκανα μοντάζ, οπότε μια χαρά. Πάμε να ανάψουμε το νούμερο 7 για να μυρίσει λίγο το σπίτι μας. Αχ, πω μας χωρίζει αυτό. Κάτι μόβι είναι, λουλουδάτο, πολύ ωραίο. Θα το ανάψουμε. Να μας χωμουρίσει το σπιτάκι μας. Και πάμε να ανοίξουμε και το νούμερο 7 από εδώ, για να πάμε μετά και στον κοριτσιό. Α, έχει τη μάσκαρα των Sephora, τη Size Up. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για αυτήν εδώ. Δεν την έχει τύχει να τη δοκιμάσω, οπότε να, θα τη δοκιμάσουμε τώρα. Και είναι και σε full size μέγεθος. Πάμε να ανοίξουμε και τις μικρές, η οποία κοιμάται, θα την ξυπνήσω σε λίγο. Αλλά να τελειώνουμε μετά, δε.
Α, επιτέλους, ένα άλλο χρώμα. Δεινοσαυράκι. Αυτό. Παπάκι. Παπάκι, κοτούλα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Νομίζω ούτε η μάνα του δεν ξέρει τι είναι. Τέλος πάντων, είναι κίτρινο όμως. Παπάκι. Παπάκι είναι. Δεν ξέρω, έχει κάτι ρίγες εδώ μπροστά και σαν δεινόσαυρο μου κάνει. Δεν ξέρω. Είναι παπακό δεινοσαυράκι. Θα τα αφήσουμε εδώ να τις το δώσουμε και πάμε να ανοίξει και η Αναστασία το δικό της. Δεν έχει δύναμη πρωί-πρωί. Εμάς οι δάσκαλοι μας λέγανε δεν ήπιατε γάλα, δεν έχετε δύναμη. Πιο κάτω βρε, όλο και πιο πάνω το πας. Τι είναι αυτό? Ξέρω εγώ. Είναι αφρόλουτρο. Bubble bath, αφρόλουτρο. Ναι. Τέλειο, θα το βάλουμε να κάνετε τσάι. Αυτά, το αφρόλουτρο είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί είναι σαν εκείνο το άρωμα που παίρναμε bath bomb. Έχουν πολύ ωραία αφρόλουτρα στα Sephora λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σιγά σιγά να ετοιμαστούμε, να πάμε την Αναστασία σχολείο. 10:30 έχω συνεδρία διαδικτυακή με τη σύση μου. Ζυγίστηκα λίγο το πρωί, βέβαια δεν τα κατέγραψα, θα ξανανεύω πιο μετά. Καλά τα πήγα, παιδιά. Δηλαδή, άμα σκεφτεί κάποιος ότι είμαι αδιάθετη και ότι έχω περάσει και ένα τριήμερο στην Αθήνα που εντάξει, προσπάθησα να είμαι λίγο πιο μαζεμένη, αλλά έφαγα κιόλας. Δεν μπορώ να πω. Δεν έφαγα όμως όλες τις μέρες. Οπότε κάτι ήταν γι' αυτό. Πήρα λίγο, αλλά είναι λίγο. Πολύ λίγο. Θα ζυγιστώ όμως καλύτερα και θα σας τα πω γιατί σας είχα πει ότι θα σας λέω update στα vlog αφού δεν κάνουμε πια πάμε μαζί. Οπότε ναι, πάμε να πιούμε λίγο καφεδάκι, να ανοίξει το ματάκι μας, να πάμε την Αναστασία σχολείο και να γυρίσουμε. Πήγαμε τον Αναστασάκι, γυρίσαμε, βρέχει έξω. Βρέχει, από χτες το βράδυ το άκουγα η αλήθεια, είναι ότι έριχνε έτονα βροχή. Το μενού σήμερα έχει κοτοπουλάκι, θα το κάνω στο air fryer, γιατί έχουν περισσέψει πίτες και πατάτες από χτες και έχουν περισσέψει και μακαρόνια από... Δεν θυμάμαι, την Κυριακή τα έκανα, αλλά τα είχα βάλει στο ψυγείο και είναι μια χαρά. Οπότε ναι, επειδή είχαμε με ρύζι σήμερα θα τα φάω με λίγα μακαρόνια εγώ και θα φάνε πιτούλες, πατατούλες στα κορίτσια μαζί με το κοτόπουλο. Θα το βάλω στο air fryer 2-2 γιατί είναι μπούτια. Γίνεται πάρα πολύ ωραία στο air fryer, παιδιά. Μου είχε πει η Αναστασία, γιατί εγώ δεν έχω δοκιμάσει, ότι γίνεται πάρα πολύ ζουμερό μέσα και πολύ τραγανό απ' έξω το κοτόπουλο. Οπότε μια χαρά. Θα το κάνω εκεί, θα το δοκιμάσω σήμερα. Αυτά, πλυντήριο δεν έχω, γιατί έβαλα 2 χτες, οπότε είμαι κομπλέ. Και πάμε να πιούμε καφεδάκι, να ξεκινήσουμε λίγο, να συνεχίσουμε μάλλον το μοντάζ και να προχωρήσουμε τη μέρα. Έτοιμα τα 2 κοτοπουλάκια και θα βάλω και τα άλλα 2 μετά. Παρήγγειλα δωράκια στη Χριστίνα και την οικογένειά της, τη φίλη μου από την Καλαμάτα, η οποία έχουμε γνωριστεί μέσα από εδώ, μας παρακολουθούσε από τα βίντεο και ήρθε το καλοκαίρι εδώ με την κόρη της, το γιο της, τον άντρα της και τη μαμά της. Και είναι φοβερά παιδιά, τα αγαπώ πάρα πολύ. Σου παρήγγειλα δώρα τώρα γιατί γιορτάζει κιόλας το Χριστινάκι μου τα Χριστούγεννα. Οπότε θα τους πάνε κατευθείαν έτοιμα, τέλεια. Έχω λίγο δουλίτσα στον υπολογιστή να απαντήσω και σε ένα email που έχει έρθει και θα τα πούμε εμείς λίγο αργότερα. Τελείωσα τη δουλίτσα μου, τα κοτοπουλάκια ψήνονται. Σε 5 λεπτά έχω συνεδρία με τη Σύση για να δούμε πώς τα πήγαμε και τι κάναμε αυτή την εβδομάδα. Οπότε πάμε να κάνουμε και αυτό. Τελειώσαμε με τη Σύση και... γίνονται και τα τελευταία κοτοπουλάκια που τα έβαλα. 400 γραμμάρια πήρα, παιδιά. Βέβαια, το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας θα είναι λίγο πιο power για να ξεκολλήσουμε, γιατί είμαστε κολλημένοι πολλές εβδομάδες. Δηλαδή, μια πέφτω, μια ανεβαίνω, μια πέφτω, μια ανεβαίνω. Δηλαδή, σαν να μην γίνεται τίποτα. Οπότε, μου έκανε κάτι μαγικά εδώ και αλλαγές η Σύση μου και ελπίζω να το καταφέρουμε. Λοιπόν, αυτά, πάμε να συνεχίσουμε τη μέρα, να φτιάξω και τη λίστα για το σούπερ μάρκετ αφού έχω την λίστα για να δω τι πρέπει να αγοράσω. Και αυτά, πάμε να βγάλουμε και το κοτοπουλάκι να σας τα δείξω έτσι ωραία ωραία πώς είναι μετά το air fryer.
Τέλειωσα όλες τις δουλίτσες μου, σε λίγο σχολάει και το Αναστασάκι μου. Το απόγευμα έχει αγγλικά και μετά τα αγγλικά θα πάμε στο σπίτι της φιλενάδας μου γιατί γιορτάζει η κολλητή της Αναστασίας, οπότε θα της δώσει έτσι και τα δωράκια της και ναι, θα πιούμε έτσι λίγο ένα κρασάκι και γρήγορα σπίτι γιατί είναι καθημερινή, δεν είναι για πολλά πολλά. Έχουμε όμως και την Κυριακή ένα πάρτι. Ναι. Τι άλλο έχω να κάνω, Παναγιά μου. Το παθαίνετε και εσείς αυτό που ξεχνάτε τι έχετε να κάνετε και έτσι και δεν τα σημειώσετε. Εγώ τα σημειώνω στο κινητό και μου χτυπάνε ειδοποιήσεις. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω καμία δουλειά. Θα τα ξεχάσω όλα. Κάθομαι τώρα. Το μικρούλι είναι μέσα. Παίζει. Βλέπω εδώ την Κατερίνα καινούριου. Να δω λίγο τι γίνεται στον κόσμο, γιατί δεν έχω προλάβει να δω ειδήσεις. Και γενικά τι συμβαίνει στις showbiz και τα λοιπά. Όχι μόνο ειδήσεις. Τηλεόραση δεν έχω προλάβει να δω. Αχ, και μπορεί έτσι να χαζέψω και κανένα vlog μας ταυτόχρονα. Ακούω την τηλεόραση και ακούω και το vlog μας. Παρακολουθώ έτσι 2-3 που μου αρέσουν, οπότε πάω να δω τι έχουν ανεβάσει. Και τα λέμε εμείς μετά. Φάγαμε πολύ ωραίο το κοτόπουλο στο air fryer, παιδιά. Πραγματικά, αν δεν το έχετε δοκιμάσει, να το δοκιμάσετε. Αξίζει πάρα πάρα πολύ. Γίνεται τραγανό απ' έξω και ζουμερό από μέσα, πραγματικά τέλειο. Έβαλα τώρα το μικρό για ύπνο και την Αναστασία να διαβάσει. Πάω και εγώ λίγο να ξαπλώσω. Και αργότερα το απογευματάκι θα πάει η Αναστασία γλυκά και μετά θα πάμε στο σπίτι της φιλενάδας μου να πούμε έτσι τα χρόνια πολλά στη φιλενάδα της Αναστασίας που γιορτάζει. Να πιούμε και το κρασάκι μας και μια χαρά. Λοιπόν, πάω να ξαπλώσω και τα λέμε αργότερα. Είμαι στο μοντάζ και μόλις είδα story από Λουπλουλού ότι έχουν βάλει εκπτώσεις έως και 40% στις σκούπες τους. Ξέρω ότι πολλές έτσι τι γλυκό κοιτάτε πολύ καιρό. Είναι φανταστικές. Κάτω στο κουτί περιγραφής θα σας έχω το link να μπείτε να τις ψωνίσετε όσοι θέλατε. Είναι χριστουγεννιάτικες εκπτώσεις που κάνουν τώρα και είναι τέλεια. Το είπα και στο Instagram, σας το λέω και εδώ για να μην λέτε ότι δεν σας ενημερώνω. Τρέξτε να προλάβετε. Βάφτηκα γιατί έκανα ένα μικρό γυρισματάκι για ένα πολύ ωραίο ρούχο που μου στείλανε από Unalom. Θα σου το δείξω όμως τις επόμενες μέρες γιατί ήδη το βίντεο έχει βγει άλλο και δεν θέλω να σας φορτώνω με πολλά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, θα το δείτε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, το μικρό μου κοιμάται ακόμα, η Αναστασία διαβάζει ακόμα, δεν έχει αλλάξει η καταστασιό μας. Εγώ είμαι εδώ, βλέπω My Style Rocks, να διαβάσει και η Αναστασία να έρθει να μου τα πει. Λοιπόν, σας αφήνω, πάω να δω λίγο εδώ το My Style Rocks και επανέρχομαι πιο μετά, που θα βγούμε λογικά έξω για να πάμε αγγλικά. Αφήσαμε την Αναστασία αγγλικά και πάω στην αδερφή μου να κάτσουμε να πιούμε καφεδάκι γιατί είχε αρκετή ψυχρά έξω για να πάμε να περπατήσουμε με το μικρό. Μετά θα πάμε να την πάρουμε και θα πάμε στη φιλενάδα μας. Εγώ θα σας κλείσω από τώρα το vlog, αλλά θα σας βάλω τα αρχεία μετά γιατί μετά το βράδυ θα τρέχω να κοιμήσω το μικρό, να γυρίσουμε, θα είμαστε λίγο αλλούνταλού. Οπότε να σας ευχαριστήσω που το είδατε, να κάνετε like αν σας άρεσε και εγγραφή και θα τα πούμε αύριο στο αυριανό vlog. Φιλάκια πολλά!